Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Σάββατο σήμερα 14 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων τη τηλεόραση του Άρη Channel Thrakis. Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα του 2018 και θα μπορεί πλέον να βγει στις αγορές, εκφράζει ο Υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου. Στη συνέντευξή του αναφέρεται στα μέτρα που ζητούν οι δανειστές, ώστε να διατηρηθεί ο στόχος του 3,5% στα πλεονέσματα μετά το 2018 και απαντά ότι ζούμε σε έναν ασταθή κόσμο και το να παίρνουμε αποφάσεις από σήμερα για το 2019 δεν είναι ό,τι πιο ασφαλές. Το απέδειξε εξάλλου η ιστορία με τις λαθασμένες προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα είμαστε εκεί για πάντα. Υπερφύαλη και αλαζονική μέσα στη χρονική απροσδιοριστία της, λόγω διακήρυξη θα μπορούσε να ανήκει σε έναν υπεραελιστή σουλτάνο παλαιάς σκοπής, αποφασισμένο να διατηρήσει τις κτήσεις του. Ο πρόεδρος της σύγχρονης Τουρκίας, από την άλλη, σουλτάνος δεν είναι ακόμα επισήμωνος θα ήθελε να γίνει και για να το επιτύχει χρησιμοποιεί όλα τα μέσα, όχι μόνο σε πρακτικό, αλλά και σε επικοινωνιακό επίπεδο. Έχουμε πει ξεκάθαρα στην Κύπρο και την Ελλάδα ότι δεν μπορούν να περιμένουν μια λύση χωρίς την Τουρκία ως εγκύτρια δύναμη. Θα είμαστε εκεί για πάντα. Δεν τίθεται θέμα απόσυρση των τουρκικών στρατευμάτων. Τα ΔΕΕΦΗ Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν βγαίνοντας από τέμενο στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτό το σημείο, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημερωσία σας. Καλεσμένος εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Thrakis είναι ο στρατηγός εν αποστρατεί, ο κύριος Ιωάννης Ζούκας. Τον έχετε ακούσει πολλές φορές σε τηλεφωνικές επικοινωνίες. Αυτή φορά τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel Thrakis. Στρατηγέ μου, να σας καλησπερίσω. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά για από κοντά. Τιμή μας που είστε εδώ, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Ντοντοκότση. Χαρά και δική μου το ότι βρίσκομαι στην υπέροχη Θράκη, στην οποία, όπως σας ξανά είχα πει, έχω υπηρετήσει τρεις φορές στο παρελθόν και έχω συνδεθεί με τον τόπο. Και επιπλέον, μεγάλη μου χαρά, το γεγονός ότι παράλληλα με την εδώ επίσκεψή μου, επισκέπτομαι και το κανάλι σας. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα γεγονότα, βέβαια, το κυπριακό, το ιστορικό, η επόμενη μέρα. Αν θέλαμε για το ιστορικό να πούμε πέντε πράγματα, θα έλεγα τα εξής. Η Κύπρος δημιουργήθηκε ως ανεξάρτητο κράτος με τις συνθήκες του Λονδίνου και της Ζυρίχης τα 1959 και η εφαρμογή αυτών των συνθήκων άρχισε τα 1960. Η πραγματικότητα έδειξε ότι οι δύο αυτές συνθήκες είτε έπασχαν εν τη γενέση τους, είτε εφαρμόστηκαν κακώς, με αποτέλεσμα λίγο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη εφαρμογής τους, είτε στα 1964, να έχουμε τις πρώτες συγκρούσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Επακολούθησαν και άλλες συγκρούσεις. Τα 1967 θυμάμαστε ότι υπήρξε σημαντικό γεγονός στην Κύπρο, το οποίο ανάγκασε μάλιστα και στην αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας από τον κυπριακό χώρο. Στο απόγειο όμως οι διαφορές ανάμεσα στις δύο κοινότητες και βεβαίως και ανάμεσα στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις όπως τις προέβλεπε η συνθήκη Λονδίνου και Ζυρίχης έφτασε στα 1974 όταν είχαμε την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και στη συνέχεια και κατοχή. Ο χαρακτηρισμός εισβολή και κατοχή δεν είναι δικός μου, ούτε δικό σας βέβαια, είναι χαρακτηρισμός τον οποίον έδωσε ο κατεξοχήν αρμόδιος δημόσιος, παγκόσμιος οργανισμός, δηλαδή ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Μάλιστα δε, δεν σταματούσε απλώς ο ΟΗΕ στο χαρακτηρισμό της ενέργειας της Τουρκίας σε εισβολή και κατοχή, επεκτηνόταν και έλεγε στην Τουρκία γρήγορα να τα μαζέψει και να αποχωρήσει από το κυπριακό έδαφος. Ατυχώς πέρασαν από τότε 42 χρόνια και 5 περίπου μήνες τώρα και η κατάσταση παραμένει ίδια. Ήτι το βόρειο τμήμα της Κύπρου σε έκταση περίπου 37,5-37,7% να κατέχεται από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, να υπάρχει παρουσία περίπου 35.000 τουρκικών στρατευμάτων στο βόρειο κομμάτι του νησού, το νησί να είναι διαιρημένο στα δύο και να υπάρχει δυσκολία προσέγγισης των δύο πλευρών για να δοθεί κάποια λύση σε αυτό το μείζον πρόβλημα. Κατά τη δική μου εκτίμηση και μια που είμαστε στο ιστορικό του γεγονότος, θα πρέπει να επισημάνω εδώ μια σημαντική παράληψη που έκανε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Από τα 1945, κύριε Ντοντοκότση, μέχρι σήμερα, 1945 ιδρύθηκε ο ΟΗΕ για πρώτη φορά, έζησε δύο περιστατικά που προσομοιάζουν απόλυτα, είτε περιστατικά εισβολής και κατοχής ξένου εδάφους. Το πρώτο ήταν στην Κύπρο από το 1974 μέχρι σήμερα, το δεύτερο συνέβη στα 1990 όταν ο Σαντάμ Χουσέιν εισέδησε και κατέλαβε το Κουβέιτ τότε. Θυμόμαστε δε ότι ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών εκεί, στην περίπτωση Σαντάμ Χουσέιν Κουβέιτ,
όχι απλώς χαρακτήρισε εισβολή και κατοχή την ενέργεια του Σαντάμ Χουσέιν, αλλά και τον διέταξε σε συγκεκριμένο χρόνο, του βάλε προθεσμία να αποχωρήσει. Παρέλειψε ο Σαντάμ Χουσέιν να αποχωρήσει, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, σε εφαρμογή του κεφαλαίου 7 του καταστατικού του, συγκρότησε ένοπλες δυνάμεις από το παγκόσμιο περιβάλλον και δια της βίας έδιωξε το Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ. Αυτό δεν το έκανε ο Διεθνής Οργανισμός στην περίπτωση της Κύπρου. Και λυπάμαι να πω ότι δεν το διατυμπανίσαμε στο βαθμό που θα έπρεπε και εμείς ως Ελλάδα, όπως και οι αδελφοί μας Κύπροι. Αυτή την παράληψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στα Διέμου υπήρχε σύσκεψη στη Γενέβη. Εκεί τρεις δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία. Υπήρξαν κάποια αποτελέσματα την ώρα βέβαια που βγήκε η Σουλτανική Τροπήλη, θα λέγαμε, για τον Κυπριακό από τον πρόεδρο της Τουρκίας, τον Ταγίπ Ερντογάν, ότι λέει θα είμαστε εκεί για πάντα, στην Κύπρο. Επιτρέψτε μου σε ένα λεπτό να ολοκληρώσω την ιστορική διαδρομή και έρχομαι απευθείας στην απάντηση. Άρχισε μετά, αφού βλέπαμε ότι η παρέμβαση του διεθνούς παράγοντα για έξοδο δια της βίας των τουρκικών δυνάμεων από την Κύπρο δεν γινόταν, άρχισαν διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές προκειμένου να δοθεί κάποια λύση στην Κύπρο και να ξαναενωθεί το νησί που είναι χωρισμένο στα δύο. Η βάση στην οποία γινόταν οι συζητήσεις ήταν η δημιουργία μιας ομοσπονδίας η οποία θα είναι διζωνική και δικοινοτική. Δηλαδή θα περιλαμβάνει δύο εδαφικούς χώρους, στον έναν θα κατοικούν οι Ελληνοκύπροι, στον άλλο οι Τουρκοκύπροι, θα υπάρχει άλλη εξουσία, επιμέρους εξουσία στο βορρά, επιμέρους εξουσία στο νότο και θα συνδέονται οι δύο εξουσίες στα πλαίσια μιας ομοσπονδίας. Αυτό μέχρι στιγμής δεν επετεύχθη. Μάλιστα δεν θα έλεγα ότι στα 2004 έγινε μια σημαντική προσπάθεια από την ελληνική πλευρά, τότε πρωτοστάθησε σε αυτή την προσπάθεια ο Μακαρίτης, ο Τάσος, ο Παπαδόπουλος, για να δοθεί κάποια λύση. Επετεύχθη κάποια συμφωνία σε επίπεδο αντιπροσωπιών, η οποία όμως, συμφωνία, δεν ενεκρίθη από το λαό της Κύπρου, διότι η επικύρωση έπρεπε να γίνει δια δημοψηφίσματος από το λαό των δύο κοινοτήτων. Απερίφθηκινο. Τώρα έχουμε μια προσπάθεια εκ νέου για επίτευξη κάποιας λύσης μέσα στο κυπριακό πρόβλημα. Υπάρχουν καινούργια δεδομένα βέβαια σε αυτό το πρόβλημα, τα οποία δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Κάποιοι λόγοι που βλέπουμε το διεθνή παράγοντα να ενδιαφέρεται για επίλυση του Κυπριακού σήμερα. Η βασικότερη αιτία είναι το γεγονός ότι ο χώρος που περιβάλλει την Κύπρο είναι ασταθέστατος και κυρίως ο χώρος της Μέσης Ανατολής. Είτε μιλάμε για πρόβλημα που δημιουργείται από το κουρδικό, είτε από το παλαιστινιακό πρόβλημα, είτε από την κατάσταση στη Συρία, είτε από τον εμφύλιο που εξακολουθεί να υπάρχει στη Λιβύη, είτε γενικότερη αναστάτωση που υπάρχει στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης στον αραβικό κόσμο. Αυτό είναι μια αιτία που βλέπουμε το διεθνή παράγοντα να επιθυμεί την Κύπρο να ενωθεί, να ζει ως ενιαίο κράτος και να είναι ασφαλής και σταθερά. Μία αιτία που σπρώχνει προς κάποια λύση. Δεύτερη αιτία βέβαια φαίνεται να είναι το γεγονός ότι ανακαλύφθηκαν σημαντικά ενεργειακά αποθέματα νοτίως του νησού, από τα οποία και θα ωφεληθεί το σύνολο του νησού όταν αρχίσει η εκμετάλλευση, βεβαίως και αφού δοθεί κάποια λύση. Και στην ουσία την στιγμή που η Τουρκία έχει εσωτερικές αναταράξεις βέβαια και το νόμισμα πάει από το κακό στο χειρότερο. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, κύριε Τοτοκότση. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την επισήμανσή σας. Πολλοί οι λόγοι, αν έχουμε χρόνο στη συνέχεια, μπορώ να τους αναλύσω και γιατί είναι σε δύσκολη θέση. Και δεν είναι μόνο η οικονομική κατάσταση, είναι η τεράστια τρομοκρατία εσωτερική και διεθνή την οποία αντιμετωπίζει το τελευταίο καιρό. Είναι οι προκλήσεις που ζει με τις παρεμβάσεις που έκανε όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στη Συρία, στρατιωτικές παρεμβάσεις και στο Βόρειο Ιράκ. Είναι το γεγονός ότι έχει ανοιχτά προβλήματα με όλους τους γείτονες, δεν έχει καλές σχέσεις με κανέναν. Είναι το γεγονός ότι ζει μια περίοδο έντονης χαλάρωσης της εθνικής συνοχής μετά το πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου. Να έρθω τώρα στην προηγούμενη ερώτησή σας και να απαντήσω στην καρδιά του ερωτήματος. Πράγματι, την προηγούμενη στις 12 του μηνός είχαμε την πολυμερή σύσκεψη στη Γενέβη, αφού προηγήθηκαν τρεις μέρες συζητήσεις μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών, Έλληνο-Κυπρίων και Τουρκο-Κυπρίων, υπό την επίβλεψη και το συντονισμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στην πολυμερή σύσκεψη προείδρευε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κατάληξη όμως έδειξε το εξής. Δεν επετεύχθηκα μία συμφωνία επί των κρισίμων τουλάχιστον προβλημάτων
Και το μόνο θετικό στοιχείο είναι αυτά που άφησε να εννοηθεί ή είπε αλλού έμεσα ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή ότι υπάρχουν συζητήσεις σε εξέλιξη, ότι βλέπει κάποια πρόθεση, αλλά απέχουμε ακόμα από κάποια συμφωνία. Βεβαίως, θετικό στοιχείο το ότι θα επαναληφθούν οι συζητήσεις στις 18 του μηνός, την ερχόμενη δηλαδή εβδομάδα, οι οποίες όμως συζητήσεις θα είναι σε επίπεδο τεχνοκρατών. Έτσι. Δεν θα συμμετέχουν πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή Υπουργοί Εξωτερικών κλπ. Αν θέλαμε να προσεγγίσουμε βαθύτερα γιατί δεν επετεύχθη συμφωνία και πού είναι οι δυσκολίες αυτών των συζητήσεων, θα έλεγα το εξής. Ξεκάθαρες δηλώσεις επ' αυτού δεν είχαμε. Είχαμε όμως από πολλές πλευρές κάποιες έμεσες αναφορές στο θέμα. Φαίνεται ότι τα πιο επίμαχα σημεία αυτών των συζητήσεων είναι πρώτον, το εδαφικό, στο οποίο αν πάρουμε υπόψη τους χάρτες που κατέθεσε και η μία και η άλλη πλευρά, έδειξε ότι και οι δύο πλευρές πήγαν στις συζητήσεις προετοιμασμένες. Η μία μιλάει για 28,2%, η άλλη για 29,2%, δηλαδή είμαστε κοντά σε κάποια συμφωνία. Έτσι. Δεν είδα να υπάρχει μεγάλη προσέγγιση ως προς το θέμα όμως της εδαφικής παραχώρησης. Έχει τη σημασία του όχι μόνο η έκταση που θα δοθεί, αλλά και προς την ελληνοκυπριακή πλευρά, αλλά και ποιες περιοχές θα περιλάβει. Γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για δύο κυρίως λόγους. Δεν είναι εξίσου παραγωγικές όλες οι περιοχές στα κατεχόμενα της Κύπρου. Κυρίως η περιοχή της Μόρφου είναι ένας πολύ εύκρατος χώρος. Εγώ υπηρέτησα στην Κύπρο, μετά βέβαια την τουρκική εισβολή, ξέρω τις λεπτομέρειες της περιοχής. Όπως ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η νότια πλευρά, η παραθαλάσσια, διότι προς αυτήν ή από αυτήν την παραθαλάσσια περιοχή ξεκινάει η Κυπριακή ΑΟΣ, όπου βρίσκονται και τα ενεργειακά αποθέματα. Δεύτερο σημείο όμως, που και πιο κρίσιμο, είναι το θέμα της ασφάλειας και τρίτο σημείο, το θέμα των εγγυήσεων. Και στα δυο αυτά θέματα, ασφάλεια, που σημαίνει παραμονή ή όχι των στρατευμάτων των τουρκικών και για πόσο χρονικό διάστημα εκεί. Και εγγυήσεις που σημαίνει θα έχουν λόγο παρέμβασης ή θα ασκούν κάποια επιρροή οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις, Ελλάδα, Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία ή όχι. Σε αυτά, τουλάχιστον με βάση τα όσα κοινοποιήθηκαν, δεν φάνηκε να ήρθε προετοιμασμένη η τουρκοκυπριακή πλευρά. Δεν έκανε κάποια δήλωση ή δεν διαφάνηκε ότι πήγε με κάποια πρόθεση. Απλώς άκουσε τι είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης ή ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως στο θέμα των εγγυήσεων δεν άκουσα και θα με ενδιέφερε αυτό ποια είναι και η θέση της Μεγάλης Βρετανίας. Διότι προσέξτε κύριε Τοτοκότση, σήμερα η Μεγάλη Βρετανία αποτελεί εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου. Θα πρέπει και αυτή, εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να νοήσουμε σημαντικός παράγοντας ενωμένη Κύπρο, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα της Ευρωζώνης και να τελεί υποεγγύηση. Δηλαδή ένα μέρος της κυριαρχίας της να το ασκεί κάποιος άλλος. Εδώ θα πρέπει το Ηνωμένο Βασίλειο να κάνει την παραχώρησή του. Δηλαδή σήμερα που ασκεί κάποια μορφής επιρροή λόγω του ότι είναι εγγυήτρια δύναμη να απεμπολίσει αυτό. Δεν άκουσα θέση της Αγγλίας απάνω σε αυτό το ζήτημα. Προοπτικές στρατηγία μου στο μέλλον υπάρχουν? Θα έλεγα το εξής. Αυτή, για να επιτευχθεί η λύση πρέπει οπωσδήποτε η Τουρκία να υποχωρήσει σε αρκετά σημεία. Και στο εδαφικό και στο θέμα της εκπεριτροπής εκλογής του Προέδρου της Ενωποιημένης Κυπριακής Δημοκρατίας και στο θέμα της απογόρευσης των στρατευμάτων, δηλαδή της ασφάλειας, αλλά και στο θέμα των εγγύσεων. Σήμερα ο Ερντογκάν βρίσκεται μέσα στα άλλα προβλήματα και στο εξής πρόβλημα. Ξεκίνησε ήδη τη διαδικασία προκειμένου η Τουρκία από προεδρευμένη δημοκρατία που είναι σήμερα να μεταπέσει σε προεδρική δημοκρατία. Εάν μάλιστα ευσταθούν τα όσα είδαμε στα μέσα ενημέρωσης, θα πάει για προεδρική δημοκρατία αμερικανικού τύπου. Δηλαδή ο πρόεδρος της δημοκρατίας της τουρκικής θα είναι ταυτόχρονα και πρωθυπουργός. Δεν θα έχει πρωθυπουργό, θα έχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη εξουσία να κρατάει στα χέρια του. Αυτό βέβαια με βάση τα όσα είδαμε στα μέσα ενημέρωσης. Επίσημη ανακοίνωση δεν έχουμε. Για να το πετύχει αυτό ο Ερντογκάν, να φύγει από ένα καθεστώς να πάει σε ένα άλλο, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει
τουλάχιστον 330 βουλευτές στο τουρκικό κοινοβούλιο. Αυτούς τους 330 δεν τους έχει και χρειάζεται στήριξη. Τη στήριξη που επιζήτησε και μέχρι τώρα δείχνουν τα πράγματα ότι θα την πάρει είναι από το ακροδεξιό κόμμα της Τουρκίας. Φαντάσου τώρα, σήμερα, να κάνει υποχωρήσεις ο Ερντογάν σε θέματα εθνικής σημασίας, αν έχει πιθανότητα να πάρει την υποστήριξη του Εθνικιστικού Κόμματος. Γι' αυτό η απάντησή μου στο ερώτημά σας, αν βλέπω προοπτική, θα σας έλεγα ότι μέχρι χοντρικά τον Απρίλιο που φαίνεται αυτή η υπόθεση της απόφασης του τουρκικού κοινοβουλίου και στη συνέχεια του δημοψηφίσματος να ολοκληρωθεί, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ερντογάν δεν θα αποτολμήσει να κάνει βήματα οπίσω. Και χωρίς βήματα οπίσω, λύσει το Κυπριακό, να πάρει και άλλα εδάφη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αδιανόητο για τους Τούρκους, για τους Ελληνοκυπρίους και για την Ελλάδα. Βλέπω λοιπόν ότι μέχρι χοντρικά τον Απρίλιο θα έχουμε συζητήσεις επί συζητήσεων, αφού πήγε τώρα στη Γενέβη χωρίς να παρουσιάσει θέση ή τουλάχιστον δεν μας είπε κανένας ότι αυτή είναι η θέση του σε δύο κέραια θέματα. Στα θέματα ασφαλείας και στα θέματα εγγύησεων. Δηλαδή το τρενάρι προς τα πίσω. Βλέπω ότι μέχρι τον Απρίλιο χοντρικά θα κινούμαστε σε συζητήσεις, βολιδοσκοπήσεις, αλλά όχι σε απόφαση. Την απόφαση εγώ, αν όντως αποφάσισε η Τουρκία να δεχτεί λύση στο Κυπριακό, θα την πάρει η Τουρκία μετά αφού κλείσει το θέμα του τουρκικού δημοψηφίσματος για μετάπτωση από την προεδρευμένη στην προεδρική δημοκρατία. Και να πάμε στην προπροηγούμενη ερώτηση, πάνω σε αυτό που σας ρώτησα, ότι για τις εσωτερικές αναταράξεις στη Τουρκία, για το εθνικό της νόμισμα, το οποίο κατρακυλάει από το κακό στο χειρότερο, τι έχετε να σχολιάσετε? Θα πρέπει να πω ότι σήμερα η Τουρκία είναι σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Το περίεργο όμως, ξέρετε που βρίσκεται, κύριε Ντοντοκότση. Ενώ είναι σε δύσκολη κατάσταση, διότι έχει σε τρεις ξένες χώρες στρατεύματα και σε δύο από αυτές διεξάγουν επιχειρήσεις πολεμικές, ενώ σε μία, στην Κύπρο, απλώς επιβάλλει την κατοχή. Οι δύο άλλες χώρες είναι η Βόρειο Συρία και το Ιράκ. Παράλληλα με αυτό, έχει τον εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης από το 1984 μέχρι σήμερα, με εξαίρεση τη διετία 2013-2015, η αντιπαλότητα με τους Κούρδους, οι οποίοι μέσω του ΠΚΚ επιδιώκουν τη δημιουργία της δικής τους πατρίδας. Ένας ολόκληρος λαός δεν έχει τη δική του πατρίδα. Τεράστιο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή, η αμφίσιμη στάση την οποία τήρησε απέναντι και στους Ισλαμιστές, δηλαδή στο ISIS και στον Άσαντ, θα έλεγα και στη Ρωσία, με την οποία τελικά μετά από μια μεγάλη 180 μοιρών στροφή που πήρε άλλαξε στάση, είχε σαν αποτέλεσμα να αναζωπηρωθεί αυτό που λέμε τρομοκρατικός πόλεμος στην Τουρκία. Και δέχεται αυτή τη στιγμή έντονες τρομοκρατικές ενέργειες η Τουρκία από τρεις πλευρές. Από το ΠΚΚ 1, από το ISIS 2, αλλά και με βάση τα όσα σε κάποιες περιπτώσεις είπαν αρμόδιοι της Τουρκίας, και από τους γκυλενιστές, λόγω της εσωτερικής διαμάχης που έχει δημιουργηθεί μετά το πραξικόπημα του περασμένου Ιουλίου. Την ίδια στιγμή αναφέρατε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση, μια χώρα η οποία είχε πετύχει ένα πολύ μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έντονα καθοδική πορεία, έχει χάσει πολύ μεγάλο μέρος της αξίας της στην τουρκική λίρα και λόγω των τρομοκρατικών ενεργειών, ο τουρισμός που αποτελούσε μια πολύ μεγάλη βιομηχανία για την Τουρκία έπεσε κάτω από το 50% το 2016 και οι προοπτικές για το μέλλον είναι ακόμα χειρότερες. Την ίδια στιγμή βλέπουμε την έλλειψη εσωτερικής συνοχής. Φυλακίζονται άνθρωποι, τα μέσα ενημέρωση ξέρουμε πώς αντιμετωπίζονται, το Twitter και το Facebook ξέρουμε κλπ. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε να κάνουμε με μια χώρα έντονων προβλημάτων. Το άσχημο όμως βρίσκεται κάπου αλλού. Όταν μια χώρα, κύριε Ντοντοκότση, τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά ή τα βορειοαμερικανικά δεδομένα, ζει τέτοια δεδομένα, τέτοιες συνθήκες, η χώρα αυτή πέφτει με τα μούτρα πάνω στην αντιμετώπιση των προβλημάτων. Έχοντας όμως η Τουρκία μια ηγεσία η οποία σκέπτεται και ενεργεί κατά τον τρόπο που σκέπτεται και ενεργεί ο Ερντογάν, με τις υπεροψίες της αλαζονίας κλπ, βλέπουμε περίεργα πράγματα. Αντί να πέσει απάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει, εγείρει νέα ζητήματα, μερικά από τα οποία ήταν ασύλληπτα πριν από χρόνια. Θέμα ζήσαμε πρόσφατα, ξέρουμε όλη την περίπτωση, δεν του αρέσει του κυρίου Ερντογάν η συνθήκη της Λοζάνης.
Μεταφέρεται δηλαδή 90 τόσα χρόνια πίσω. Την ίδια στιγμή μιλάει για σύνορα της καρδιάς της, την ίδια στιγμή μιλάει για Μουσούλη και ούτω καθεξής. Βέβαια, όλα αυτά έχουν τις εξηγήσεις τους. Με κάποια από αυτά προσπαθεί να καθυλώσει τους εθνικιστάς της Τουρκίας και κεμαλιστάς της Τουρκίας, οι οποίοι ξέρουμε ότι ήταν αυτοί που στηρίζουν τον Γεμάλ, αυτόν που υπέγραψε τη συνθήκη της Λοζάνης. Με κάποια άλλα προσπαθεί να προσετεριστεί τους ακροδεξιούς. Με κάποια άλλα χτυπάει το καμπανάκι στο διεθνή παράγοντα και του λέει: κοιτάξτε, μη με πολυζορίζετε και δεν με αφήνετε να μπω στη Μοσούλη κι εγώ ή να καθίσω στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί με τις άλλες δυνάμεις για το συριακό πρόβλημα. Εγώ έχω εκεί αφημένα χνάρια του παρελθόντος μου. Την ίδια στιγμή με όλες αυτές τις ενέργειες προσπαθεί να επηρεάσει τη τυχόν λύση στο Κυπριακό, τις τυχόν ελληνοτουρκικές διαφορές κλπ. Με τη συγκεκριμένη λοιπόν ηγεσία οφείλουμε σαν χώρα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έστω και αν μία άλλη χώρα, θα επαναλάβω, ευρωπαϊκή ή βορειοαμερικάνικη, με τέτοια προβλήματα θα έπρεπε να είναι στραμμένη αλλού και όχι σε ανακαίνιση ή δημιουργία ανακαίνιση παλαιών προβλημάτων, αν υπήρχαν, ή σε δημιουργία καινούργια. Στρατηγέ μου, πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Είσοδος αμερικάνικης ταξιαρχίας στην Πολωνία, όπως πληροφορηθήκαμε τελευταία. Υπάρχει ανάπτυξη νατοϊκών δυνάμεων, δάχτυλος του καινούργιου Αμερικανού Προέδρου, του κ. Ντόναλντ Τραμπ? Εδώ πρέπει να πούμε το εξής, κύριε Τοτοκότση, και συγγνώμη γι' αυτό, αλλά για να ενημερωθούν και οι τελευταίες μας. Γνωρίζουμε ότι στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, με δεκαετία 50, 60, 70 και μέχρι την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στα 89-90, η Ευρώπη ήταν χωρισμένη στα δύο, στον Ανατολικό κόσμο και στο Δυτικό. Στον Ανατολικό κόσμο στρατιωτικά κυριαρχούσε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ στο Δυτικό κόσμο. Με την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού διαλύθηκε το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, στη θέση της οποίας δημιουργήθηκαν 15 δημοκρατίες. Προσέξτε, 15 ανεξάρτητα κράτη εκεί όπως στο παρελθόν ήταν ένα. Και επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία των πρώην Ανατολικών χωρών της Ευρώπης όχι απλώς έφυγαν από το κομμουνιστικό σύστημα και από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά προσέτρεξαν και ενωθήκαν, προσεντεριστήκαν το ΝΑΤΟ και ορισμένες από αυτές την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα καινούριο δηλαδή γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό περιβάλλον στον χώρο της Ευρώπης. Ζήσαμε όμως τα τελευταία τρία χρόνια δύο περιστατικά τα οποία δημιούργησαν καινούριους προβληματισμούς. Το ένα από αυτά ήταν το πρόβλημα της Κρυμαίας, που ξέρουμε ότι με παρότρινση ρωσική και λόγω της κατάστασης που επικρατούσε στην Ουκρανία αποσχίστηκε η Κρυμαία μετά από δημοψήφισμα και ενωθήκε με τη Ρωσία. Ένα γεγονός το οποίο δεν χαροποίησε απολύτως κανέναν. Το δεύτερο περιστατικό ήταν η κατάσταση που επικράτησε κυρίως στην Ανατολική Ουκρανία με τις αψημαχίες των εμφύλιων σπαραγμών, δηλαδή με την υποκίνηση εκ μέρους της Ρωσίας με βάση τα όσα λέει η Δύση, αναστάτωσης και ενόπλων συγκρούσεων εκεί, εμφύλιο χαρακτήρα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να επιβληθούν τα δυο αυτά περιστατικά, Κρυμαία συν εμφύλιο στην Ανατολική Ουκρανία, να επιβληθούν εκ μέρους και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας. Μάλιστα δε πρέπει να πω ότι στις οικονομικές κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχει και η χώρα μας, διότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Την ίδια στιγμή βέβαια αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ομόθρησκοι και με τους Ρώσους και σε ορισμένα σημεία έχουμε και κοινά συμφέροντα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με αποτέλεσμα η ρωσική οικονομία να έχει υποστεί σημαντική ζημιά, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι συνέπεισε αυτές οι οικονομικές κυρώσεις και με τη μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου που ήταν ένα σημαντικό πρόσοδο για τη Ρωσία, διαπιστώνουμε ότι η ρωσική οικονομία σήμερα βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Την ίδια στιγμή όμως, τρεις από τις χώρες που προήλθαν από την πρώην Σοβιετική Ένωση, οι γνωστές βαλτικές μικρές χώρες, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία και μία πρώην κομμουνιστική χώρα, η Πολωνία, βρισκόμενοι κοντά με τη Ρωσία, μάλιστα οι τρεις πρώην Σοβιετικές χώρες, επαναλαμβάνω, Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, έχουν σημαντικό ρωσικό στοιχείο μέσα τους, βλέποντας την κατάσταση και τη στάση που τηρεί η Ρωσία, όχι μόνο έναντι της Κρυμαίας αλλά και έναντι της Ουκρανίας και γενικότερα έναντι της Δύσης, αισθάνθηκαν ανασφάλεια. Με αποτέλεσμα να ληφθεί πριν από μερικούς μήνες, μέσα στο 2016, μία απόφαση εκ μέρους του ΝΑΤΟ για προκαταρκτική ανάπτυξη κάποιων δυνάμεων, συμβολικών δυνάμεων, προσέξτε,
μιλάμε για συμβολικές δυνάμεις, δεν μιλάμε, δεν αναπτύσσεται ακόμη μια τεράστια δύναμη, στις τέσσερις αυτές χώρες. Ήδη απόφαση του ΝΑΤΟ, όχι να πάνε να πολεμήσουν, αλλά έχουν να έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα. Δηλαδή, Ρωσία, αν επιδιώξεις να κάνεις κάτι εναντίον αυτών των χωρών, θα έχεις να κάνεις με τον ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν το μήνυμα που πήγαινε σταλεί. Όχι, ξέρεις, θέλουμε τις δυνάμεις για να επιτεθούν εναντίον της Ρωσίας. Εκτός από την Πολωνία, στην οποία πήγε αυτή η ταξιαρχία προχθές, πρόκειται για μια τεθωρακισμένη ταξιαρχία της Αμερικής, πρόκειται να ανεπτυχθούν και κάποιες μικρές δυνάμεις μέχρι 1000 άτομα σε κάθε μία από τις τρεις μικρές βαλτικές χώρες. Εστονία, επαναλαμβάνω, Λετωνία, Λιθουανία. Νατοϊκές δυνάμεις. Για καθαρά αποτρεπτικό σκοπό, όχι για επιθετικό λόγο. Η Ρωσία όμως λεκτικά τουλάχιστον αντέδρασε δια του εκπροσώπου τύπου της, εκλαμβάνει αυτή την ενέργεια όχι ως φιλική και δημιουργεί πρόβλημα. Αμέσως ένα ερώτημα που δημιουργείται και μάλιστα σε εμάς τους γεωστρατηγικούς αναλυτές ή πρώην στρατιωτικούς κλπ. Είναι πού πάμε, δεν μιλάμε για κάποια σύγκρουση ένοπλη, αυτό η δική μου εκτίμηση το αποκλείει απολύτως. Αλλά κάποιος θα έλεγε μήπως πάμε σε ένα καινούριο ψυχροπολεμικό κλίμα, δηλαδή σε ένα κλίμα ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία που είχαμε στο παρελθόν. Θα έλεγα ότι είναι και αυτό ένα είδος υπερβολής. Είχαμε ψυχροπολεμικό κλίμα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι τα 1989-90, αλλά τότε υπήρχε η Σοβιετική Ένωση από τη μια μεριά, όχι οι 15 δημοκρατίες που προέκυψαν τη διάλυσή τους και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Και από την άλλη μεριά βέβαια η Δύση με τον ΝΑΤΟ. Σήμερα δεν υπάρχει αυτή η πραγματικότητα, αλλά κάποια ψύχρανση των σχέσεων ανάμεσα στη Δύση και στη Ρωσία, η οποία είναι μια σημαντική χώρα, έχει σημαντικές ένοπλες δυνάμεις, έχει πολλά πυρηνικά όπλα, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, προσέξτε. Τη θέση του μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας που είχε η Σοβιετική Ένωση μετά το 1945 και μέχρι το 1991, την πήρε από τις 15 χώρες που προέκυψαν τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την πήρε αυτή η Ρωσία. Είναι δηλαδή μια σημαντική χώρα, δεν είναι βέβαια υπερδύναμη σήμερα, αλλά είναι μια σημαντική χώρα. Εδώ θέλει κάποιους ισχυρισμούς και κάποια, θα έλεγα, και από τις δύο πλευρές λελογισμένη και μετρημένη στάση. Ο κόσμος σήμερα δεν θέλει ούτε ένοπλες συγκρούσεις, ούτε ψυχροπολεμικά κλίματα. Τα όποια προβλήματα που θα φέρουν ασφάλεια και σταθερότητα στην ευημερία στους λαούς θα λυθούν με άλλους τρόπους. Αυτό πρεσβεύω εγώ και ελπίζω να δοθεί η απαραίτητη σύνεση στους αρμοδίους. Βέβαια, κάνατε μια ανοίξη. Μιλήσατε για επερχόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και η Αμερικανική ταξιαρχία πήγε λίγες μέρες, μια εβδομάδα σχεδόν, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ, ο οποίος διακήρυξε ένα άλλο είδος προσέγγισης με τη Ρωσία. Καλώς να μας έρθει. Μια άλλη, δεν θέλουμε εχθρότητες μεταξύ των λαών. Κάθε άλλο. Είσαι. Μια χώρα δε σαν την Ελλάδα θα χαρεί να βλέπει φιλία. Αλλά επί το αμοιβαίο όφελος. Με αμοιβαίο όφελος. Να ωφεληθούν και οι μεν και οι δε. Μάλιστα. Στα δύο μου να τελειώσουμε με την δεύτερη αξιολόγηση, τα δικά μας δηλαδή και, και των δανειστών. Με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή όχι, μετά τις τελευταίες πληροφορίες βέβαια. Φως στο τούνελ μετά το 2018, προοπτικές ανάπτυξη υπάρχουν τελικά. Η δεύτερη αξιολόγηση, κύριε Τωτοκότση, όπως γνωρίζουμε όλοι, έπρεπε να λήξει μέσα, να είχε ολοκληρωθεί μέσα στην άνοιξη του 2016 και είμαστε στις αρχές του 2017 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Και εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό, γιατί δεν προπαρασκευαστήκαμε έγκαιρα, δεν υλοποιήσαμε. Συγγνώμη, έχουμε να παίρνουμε και το υπόλοιπο από την προηγούμενη αξιολόγηση, το 1,8 δις, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή η ολοκλήρωση συνεπάγεται για μας και σημαντικά οικονομικά ωφέλη, πέραν του ότι θα αποτελέσει τη βάση για να μπούμε στην οικονομική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τι διαπιστώνετε? Και εμείς ευθυνόμαστε για το ότι σαν χώρα δεν προετοιμαστήκαμε απόλυτα και κυρίως δεν υλοποιήσαμε πλήρως και στο βαθμό που θα έπρεπε δεσμεύσεις τις οποίες εγγράφως αναλάβαμε. Αλλά την ίδια στιγμή παρουσιάστηκε και διάσταση απόψεων μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων τριών Ευρωπαίων που συνιστούν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το γνωστό κουαρτρέτο που ελέγχει, μας χρηματοδοτεί, αλλά υπό την προϋπόθεση ότι υλοποιούμε συγκεκριμένα μέτρα.
Διαπιστώνεται στην πράξη αυτή τη στιγμή ότι ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στους Ευρωπαίους υπάρχει κάποια διάσταση απόψεων. Μάλιστα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει το εξής. Για να μπορέσει να σταθεί αυτή η χώρα και να κινηθεί προς τα μπρος, να βγει δηλαδή από τα μνημόνια, να μπει στην ανάπτυξη, να μπορέσει να κινηθεί στις αγορές, αν χρειάζεται χρήματα να τα παίρνει από τις αγορές, όπως κάνουν όλες οι χώρες, και να μην δίνει λόγο σε κανέναν για το πώς θα διαχειριστεί τα οικονομικά της, παρά μόνο αν έχει δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω πού αλλού, θα πρέπει μετά το 2018 να μην έχει τόσο μεγάλες υποχρεώσεις για πλεόνασμα. Αυτό το 3,5% του ΑΕΠ πλεόνασμα κάθε χρόνο μετά το 2018, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το βλέπει πολύ άσχημο και δύσκολο να επιτευχθεί. Ή βλέπει ότι μέχρι 1,5% μπορεί να το πετύχει η Ελλάδα, αλλά για 3,5% δεν μπορεί να το πετύχει. Βλέπετε. Ή να το πετύχει, αν θέλουμε να το πετύχει, πρέπει να λάβουμε πρόσθετα μέτρα. Τι σημαίνει πρόσθετα μέτρα? Πρόσθετος φόρος, πρόσθετες περικοπές σε μισθούς, σε συντάξεις κλπ. Αυτό θα ρωτήσω, πως ότι είχα λάβρωση, πάμε σε νέα μνημόνια. Έρχεται από την άλλη μεριά τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να απαντήσουν πλήρως στην ερώτησή σας. Η οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς λόγους δεν δέχεται πλήρως τις εισηγήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Μάλιστα δε, μέσα στο 2017 συντρέχουν και πολιτικοί λόγοι για ορισμένες χώρες για να μην συνενέσουν σε αυτά που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μάλιστα, θα έλεγα, με τα δυσκολίες δεχτήκαν και αυτά τα άμεσα μέτρα ρύθμισης του δημοσίου χρέους, από τα οποία μην νομίσουμε ότι απαλλαγήκαμε από τίποτα το ιδιαίτερο, 20% μέχρι το 2060, δηλαδή πολύ μικρά πράγματα. Και δεν είναι μόνο αυτά, εμείς θέλουμε να φύγουμε από τα άμεσα, από τα αμέσου εφαρμογής, να πάμε και στα μεσοπρόθεσμα και να πάμε και μετά και στα μακροπρόθεσμα για να δούμε ουσιαστικό όφελος στη μείωση του χρέους. Οι Ευρωπαίοι από την άλλη μεριά όμως, και μάλιστα τρεις χώρες από αυτές, αντιμετωπίζοντας και πολιτικά προβλήματα μέσα στο 2017, έχουν διαφορετική άποψη. Και διαπιστώνουμε τώρα ότι η Ελλάδα να βρίσκεται ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη μια μεριά και στους Ευρωπαίους από την άλλη. Τρεις δε χώρες, η Ολλανδία 1, η Γερμανία 2 και η Γαλλία 3, λόγω των εκλογών που έχουν μέσα στο 2017, είναι διστακτικότατες για να πάρουν πρωτοβουλίες σαν αυτές που θα ωφελούσαν την Ελλάδα σαν χώρα, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν εκτίθεται μόνο η Ελλάδα για το ότι δεν μπορεί να κλείσει αξιολόγηση. Εκτίθεται όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο, σταυροδρόμι. Διάσταση λοιπόν απόψεων μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαίων, που χθες με τη δήλωση του Σόιμπλε τα πράγματα άρχισαν να γίνονται πιο σκούρα. Μάλιστα. Και βεβαίως η ελληνική κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη τώρα να τοποθετηθεί πάνω σε αυτό. Ο Σόιμπλε λέει: μπορούμε και χωρίς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε καινούργια συμφωνία. Σαν να μας λέει: θα πάμε και σε τέταρτο μνημόνιο. Και εμείς κοιτάζουμε πώς το δυνατόν συντομότερο να βγούμε από τα μνημόνια, να βγούμε στις αγορές αν χρειαζόμαστε χρήματα για να δανειστούμε, όπως κάνουν όλες οι χώρες, και να φύγουμε από το βραχνά του ελέγχου. Τελικά στα δικαιώματα υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξη από το 2018 και μετά. Αν βγούμε στην ποσοτική χαλάρωση. Τα πράγματα τι δείχνουν? Αυτή τη στιγμή την όποια ανάπτυξη περιμένουμε να γίνει στον ελλαδικό χώρο, επειδή το δημόσιο δεν έχει οικονομικά έσοδα, δεν έχει τα χρήματα εκείνα που θα έδιναν τη μεγάλη όθηση στην οικονομία, θα στηριχτούμε σε ιδιωτικές επενδύσεις. Οι μεν Έλληνες επενδυτές δεν βλέπω να είναι διατεθειμένοι για τέτοιες κινήσεις, οι δε ξένοι επενδυτές, περισσότερο από τους Έλληνες είναι αρνητικοί, διότι με τα μέτρα που η ελληνική κυβέρνηση πήρε και αντιμετωπίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία και κυρίως την επιχειρηματικότητα, λυπάμαι να πω, δεν είμαι αισιόδοξος. Δεν είμαι αισιόδοξος, προσέξτε. Ξέρω πολύ καλά, συζητάω, ζω, στο συγγενικό μου περιβάλλον υπάρχουν άνθρωποι, μικροεπιχειρηματίες, μεσαίοι επιχειρηματίες κλπ. Και ξέρω πώς αντιμετωπίζεται σήμερα η ιδιωτική οικονομία στην Ελλάδα. Όπως ξέρω τι καθυστερήσεις υπάρχουν λόγω των δυσλειτουργιών που υπάρχουν στην ελληνική δημόσια διοίκηση, στην ελληνική δικαιοσύνη κλπ. Που δεν ευνοούν την επιχειρηματικότητα. Άρα δεν ευνοούν την ανάπτυξη. Πρέπει να κάνουμε άλματα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε θέση να τα κάνουμε? Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, κύριε Ντοτοκότση. Αλλά δεν θα απαγοητευτούμε κιόλας. Μάλιστα.
Σταυριέ μου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τιμή που ήσασταν εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αρατσάνα Τράκης. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο. Να σε ευχηθώ για άλλη μια φορά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Να σας ευχαριστήσω κι εγώ για την πρόσκληση και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε. Και είμαι πάντα στη διάθεσή σας, αν ιδιοτελέστατα, να συνεισφέρω σε ό,τι μπορώ και έχω την αντίστοιχη, αν έχω, γνώση και εμπειρία. Να είστε καλά, Σταυριέ μου. Ευχαριστώ. Βαρύς είναι τελικά ο λογαριασμός των εισφορών για τους ασφαλισμένους μετά το 1993 που εργάζονται ως μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα μπλοκάκι. Ευνοϊκός είναι για αυτούς ο μηχανισμός για το πλαφόν του ασφαλιστέου εισοδήματος. Η υποέκδοση εγκύκλωση αποσαφηνίζει τι πληρώνει οι ελευθεροεπαγγελματίες με μπλοκάκι που απασχολούνται σε έναν ιδιοεργοδότες. Βαρύς πέφτει τελικά ο πέλεγχος των εισφορών στους νέους ασφαλισμένους που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα μετά το 1993 δελτίο παροχής υπηρεσιών. Η φόρμουλα για τα μπλοκάκια, όπως αποσαφηνίζεται και στην υποαναμενόμενη εγκύκλιο, δείχνει πως όσοι εργαζόμενοι είναι στην παράλληλη απασχόληση, είναι δηλαδή μισθωτοί, αλλά κόβουν ταυτόχρονα αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, θα πληρώνουν για το μπλοκάκι το σύνολο της φοράς του 26,95% σύνταξη και υγεία, ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανεξάρτητα από πόσο εργοδότες έχουν. Η ευνοϊκή διάταξη του πρόσφατου νόμου προβλέπει πως τα μπλοκάκια θα ασφαλίζονται ως μισθωτοί και άρα θα μοιράζονται το βάρος των εισφορών με τον εργοδότη τους, ισχύει μόνο για τους αυστηρά ελευθεροεπαγγελματίες που προέρχονται από ΟΑΕ ή ΕΤΑ και εργάζονται με μπλοκάκι σε έναν ή δύο εργοδότες. Αυτοί κατά κανόνα ευνοούνται. Αντίθετα, η επίμαχη διάταξη δεν αφορά μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ ή σε άλλα ταμεία κύριας ασφάλισης μισθωτών και ταυτόχρονα διατηρούν μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών. Το ευνοϊκό μαξιλάρι για τους παράλληλα απασχολούμενους που εκτιμώνται σε πάνω από 100.000 εργαζόμενους είναι πως δεν θα ισχύει για το μπλοκάκι τους το αυτόνομο κατώτατο πλαφόν ασφαλιστέου εισοδήματος των 586 ευρώ που ισχύει για τους ελευθεροεπαγγελματίες εισφορά 158 ευρώ. Και αυτό επειδή το πλαφόν αυτό καλύπτεται συλλήβδιν από τη μισθωτή τους απασχόληση. Πρεμιέρα με τους καλύτερους Ιωνούς για τη μουσικοθεατρική παράσταση του Κώστα Μαυρίδη με τίτλο «Ελλάδα σαν τον ήλιο σου» σε ένα σφιχτικά γεμάτο διπεθέ, μια παράσταση που θα ανέβει μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου. Η μουσικοθεατρική παράσταση του Κώστα Μαυρίδη με τίτλο «Ελλάδα σαν τον ήλιο σου» ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς στην αίθουσα του διπεθέ Κομωτινή σε ένα σφιχτικά γεμάτο διπεθέ, μια παράσταση που θα ανέβει μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου. Η ίδια θάλασσα που αιώνες τώρα ταξιδεύει τα καράβια της. Το ίδιο φως που αιώνες τώρα στεφανώνει τα τοπία της. Από την αυγή κιόλας του πολιτισμού, η Ελλάδα έβαλε το δικό της ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία των ανθρώπων. Γέννησε τους θεούς και τους ήρωες, τη φιλοσοφία και τη δημοκρατία. Πάνω σε αυτή τη χέρσα γη της ελιάς και της πέτρας, οι Έλληνες έχτισαν τα παλάτια του Μίνωα και του Αγαμέμνονα. Στεφάνωσαν τους πρώτους Ολυμπιονίκες. Έθρεψαν τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, τον Περικλή και τον Αλέξανδρο, τον Όμηρο και τον Ευρυπίδη. Δίδαξαν τον πολιτισμό στα πέρατα της Οικουμένης. Δόξασαν τον χριστιανισμό με το χιλιόχρονο Βυζάντιο και πολέμησαν κάθε βάρβαρο κατακτητή. Πραγματοποιήθηκε στον χώρο της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης εκδήλωση της φωτογραφικής ομάδας Κομωτινής με θέμα «Η τέχνη είναι μία πόρτα ανοιχτή» και εισηγήτρια τη Ρένα Μάινα Σάμαρα. Στο χώρο της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της φωτογραφικής ομάδας Κομωτινής με θέμα «Η τέχνη είναι μία πόρτα ανοιχτή». Στον χώρο της πολιτιστικής κίνησης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε το μέλος της φωτογραφικής ομάδας Κομωτινής, την κυρία Ρένα Μάινα Σαμαρά, η οποία ουσιαστικά θα συνδέσει την ποίηση με την τέχνη γενικά και με την τέχνη της φωτογραφίας πιο συγκεκριμένα. Ούτως ή άλλως δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι αποκαλούν την καλλιτεχνική φωτογραφία ή δημιουργική φωτογραφία με την οποία ασχολείται η ομάδα μας, την αποκαλούν ως οπτική ποίηση. Οπότε θα δούμε σήμερα τη σύνδεση της ποίησης με την τέχνη. Φέτος η φωτογραφική ομάδα Κομωτινής αποφάσισε να κάνει ένα άνοιγμα στο κοινό, προσπαθώντας να διασυνδέσει την φωτογραφία με την τέχνη της φωτογραφίας, με τις υπόλοιπες τέχνες, με την επιστήμη, αλλά και με άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, θέλοντας να κάνει το κοινό να αγαπήσει και να έρθει πιο κοντά στην τέχνη της φωτογραφίας. Η συγκήτρια της εκδήλωσης ήταν η κυρία Ρένα Μάινα Σαμαρά. Θα κάνουμε μία ομιλία σχετικά με την τέχνη της ποίησης και θα συνδέσουμε την τέχνη της ποίησης με τις υπόλοιπες τέχνες και τη φωτογραφία, για να αποδείξουμε τη συγγένεια όλων των τεχνών.
Επειδή και εγώ είμαι σχετικά νέο μέλος της φωτογραφικής ομάδας, εδώ και ένα χρόνο έχω ενταχθεί στους κόλπους της, θεωρώ ότι υπάρχει ενδιαφέρον του κόσμου, τόσο από αυτό που βλέπω από τα μέλη της ομάδας μας, όσο και από την έκθεση που παρουσιάζουμε κάθε χρόνο και έχει μία συρροή κόσμου για να δει τα τεκτενόμενα, και στις ευρύτερες εκδηλώσεις, τις ανοιχτές που κάνουμε σαν φωτογραφική ομάδα, έχουμε μεγάλη προσέλευση κοινού. Επομένως, θεωρώ ότι ενδιαφέρει το κόσμο για τη φωτογραφία. Στο εστιατόριο, τα αδέρφια έκοψαν την πρωτοχρονιά και η πίτα τους. Οι δημοσιογράφοι, το μέσο μαζικής ενημέρωσης της Κομωτινής, μια παραδοσιακή πίτα της μητέρας της δημοσιογράφου της Σέρα Κομωτινής, Βάσος Μαχαίρα, του Χερό Φλουρί, έπεσε στον εκδότη της τραγικής αγοράς, Κώστα Μαυρομάτη. Οι δημοσιογράφοι των μέσων μαζικής επικοινωνίας της Κομωτινής έκουσαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα στο εστιατόριο Αδέρφια, μια παραδοσιακή πίτα της μητέρας της δημοσιογράφου της Σέρα Κομωτινής, Βάσο Μαχαίρα, όπου το τυχερό φλουρί έπεσε στον εκδότη της τραγικής αγοράς, Κώστα Μαυρομάτη. Νομίζω ότι έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε και να ανταμώνουμε μέσα από τα έθιμα και μέσα από τους ανθρώπους που τα στηρίζουν. Καλή χρονιά σε όλους. Το πρώτο είναι το Χριστό. Να τελειώσουμε ένα ρεπορτάζ από τη Δράμα. Για πολικές θερμοκρασίες κάνουν λόγο η πατατοπαραγωγή από το Λεκανομέδιο κάτω νευροκοπείου Δράμας, που ήρθαν στη Δράμα για να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ από τη Δράμα. Στο Λεκανοπέδιο κάτω νευροκοπείου η θερμοκρασία είναι σταθερά πολύ χαμηλή και πολλούς βαθμούς κάτω από το μηδέν, από μείον 17 έως και μείον 20 μέρες τώρα. Παρ' όλα αυτά, οι πατατοπαραγωγοί που ήρθαν στην αγροτική αγορά της Δράμας δηλώνουν ότι με την συμβολή όλων, τόσο του Δήμου όσο και των κατοίκων και των τοπικών κοινοτήτων, κρατούν ανοιχτούς τους δρόμους και εντός των χωριών με την προσπάθεια όλων. Πώς έχει η κατάσταση στο Λεκανοπέδι? Στο Λεκανοπέδι η κατάσταση είναι, έχει πολύ χιόνι, πολύ κρύο. Οι δρόμοι είναι όμως καθαροί. Ο Δήμος έδωσε εντολή εκεί, τα τρακτέρια, μηχανήματα καθαρίζουν, ρίχνουν αλάτια. Οι δρόμοι είναι καθαροί. Στα χωριά τι κάνετε, επιστρατεύσατε τρακτέρ και μηχανήματα δικά σας? Ναι, ο Δήμος, τα πληρώνει ο Δήμος δηλαδή. Έβαλε ο Δήμος, οι πρόεδροι. Εμείς στο περιθώριο έχουμε, ο πρόεδρος μας είναι λίγο πιο δραστήριος. Έβαλε 3-4 τρακτήρια, καθάρισαν όλο το χωριό. Τα μαντιά, οι κτηνοτρόφοι, τα μαντιά τους που είναι έξω, τα καθάρισαν όλα. Απλώς είναι το κρύο, πολύ κρύο. Πόσους μείον έχετε? Από 20 μέχρι 17, 16, εκεί συνέχεια. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Από ποια περιοχή του νομού έρχεστε? Από τα Λευκόγια, πάνω από το Λευροκόπι. Πώς είναι η κατάσταση? Στο Λευροκόπι, καλοκαίρι. Εμείς είμαστε μαθημένοι και με 70 και με 80 πόντους χιόνι, καθημερινότητά μας είναι, δεν έχουμε προβλήματα. Μάλιστα, όπως λέει χαρακτηριστικά ένας από τους πατατοπαραγωγούς, η κατάσταση στη Δράμα σημαίνει πως κάποιοι χρειάζονται σεμινάρια, γιατί δεν έχουν ζήσει τόσο ακραίες καταστάσεις με τα χιόνια και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αφού ο χώρος στο πάρκινγκ του διοικητηρίου, όπου κάθε Σάββατο γίνεται η αγροτική αγορά, ήταν παγωμένος και πολλοί από τους παραγωγούς δεν επιχείρησαν καν να βγουν από τα σπίτια τους και να έρθουν στην αγορά. Πρέπει οι δήμαρχοι του κάμπου να ανέβουν πάνω για σεμινάρια, για να μην βασανίζουν τον λαό τους. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, απλώς αν ο καθένας μας καθαρίζει την δίωδο του σπιτιού του, δεν έχουμε πρόβλημα. Εσείς το κάνετε πράξη αυτό και τα τρακτέρ επιστρατεύτηκαν για να καθαρίσουν τα χωριά, έτσι δεν είναι? Όλα τα τρακτέρ, όλος ο κόσμος βγήκε σε 2-3 ώρες, καθάρισαν τους δρόμους και λύθηκε το πρόβλημά μας. Αυτά. Εδώ, αυτό που αντικρίσατε στη Δράμα? Εδώ εντάξει, είναι για σεμινάρια, δεν ξέρουν. Τους δικαιολογούμε γιατί δεν ξέρουν. Πρέπει να έρθουν να ζήσουν στον Ευροκόπη. Τουλάχιστον για κάνα μήνα για να δουν πώς είναι. Στο σημείο αυτό έφτασε στο τέλος το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Art Channel Frax. Τελευταία είναι η μέρα της ημέρας γύρω στα μεσάνυχτα. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.